Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλώς ήρθες. Ψυχραιμία. Πάντα ψυχραιμία, όπως βλέπεις, ψύχραιμες φωνές στο πλαίσιο της λογικής πάντα. Πάντα όσο δεν μπορούμε. Δεν ξέρω τώρα πόσο ψύχραιμος είναι ο Ερντογάν με αυτά που συμβαίνουν στο Αφρίν, βέβαια, Μανώλη. Όντως, όμως πρώτα απ' όλα, αν θέλει να ξεκινήσουμε με το θέμα που ενδεχομένως και αφορά και την Ελλάδα, διότι είχαμε την επίσκεψη του Σκοπιανού Προέδρου. Βόμβες έπεσαν εκεί, Μανώλη. Βόμβες έπεσαν. Εδώ βλέπουμε πρώτα απ' όλα τις εικόνες στην επίσκεψη του Ιβανόβ στο Προεδρικό Μέγαρο. 12 Φεβρουαρίου είχε πάει ο Ζάεφ, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων. Χθες πήγε ο... Εντάξει, είναι τόσο εντυπωσιακές και οι τελετές και η υποδοχή και το ίδιο το παλάτι. Γιατί το χτίσε. Που δεν υπάρχει περίπτωση. Μα γιατί το χτίσε. Γι' αυτό το χτίσε. Δηλαδή... Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εντυπωσιαστεί. Γι' αυτό το λόγο που το λες το έκανε. Γι' αυτό δεν το έκανε. Εντάξει, οι πρώην αυτοκρατορίες, όπως και ο Πούτιν, όπως και ο Ερντογάν, πρώην αυτοκρατορίες. Mm-hmm. Πάντα μιλάει την Οθωμανική Αυτοκρατορία πια. Πάνε προς το παρελθόν. Δηλαδή είμαστε Ρωσική Αυτοκρατορία, και Οθωμανική τώρα, Αυτοκρατορία. Ο ηγέτης μιας μικρής χώρας όπως είναι τα Σκόπια. Τον βλέπεις εκεί πραγματικά και είναι, ας πούμε. Πώς να το πει. Έξω από τα νερά. Τελείω. Όντως, έτσι είναι. Πάντως εκεί όντως έπεσαν βόμβες, όπως λες. Mm-hmm. Ο Ερντογάν επέμενε στην ονομασία Μακεδονία. Είπε ότι δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Εμείς είμαστε η χώρα που αναγνωρίσαμε τη χώρα αυτή με συνταγματική ονομασία. Πρώτοι είμαστε, λέει. Στείλαμε πρώτη πρέσβη. Σήμερα βρισκόμαστε και στο μέλλον θα είμαστε εκεί. Η Τουρκία ποτέ δεν είχε διπρόσωπη πολιτική. Εμείς όταν πάρουμε μια απόφαση δεν αλλάζουμε θέση, δήλωσε ο Ερντογάν. Mm-hmm. Τώρα, ο Ιβανόβ δε κατηγόρησε, είπε ότι η Τουρκία, ευχαρίστησε την Τουρκία την υποστήριξή της σε όλους τους τομείς. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό μια χώρα να εμποδίζει την ελεύθερη βούληση μιας άλλης χώρας. Mm-hmm. Επίσης, η παρέμβαση στα θέματα ταυτότητας, γλώσσας και συντάγματος δυσκολεύει την προσπάθεια εξέβρεσης μιας λύσης. Χαιρόμαστε πως ο πρόεδρος Ερντογάν είναι πάντα δίπλα στη Μακεδονία. Να τα πάλι τα ίδια. Δεν και πολύ προς όφελός μας από ό,τι καταλαβαίνω οι επαφές της Τουρκίας με τα Σκόπια. Μα δεν θέλει η Τουρκία να λυθεί το θέμα, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Θέλει την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Με την συνταγματική ψυχολογία. Ο Ερντογάν δηλώνει ότι είμαστε, στηρίζουμε Ελλάδα και Σκόπια, Μακεδονία την αποκαλεί, να βρεθεί λύση στο θέμα της ονομασίας. Εντάξει. Λύση με το όνομα που θέλει ο ίδιος. Οτιδήποτε. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω, χτες είχε κάνει κάποιες σχετικές δηλώσεις. Mm-hmm. Μέχρι τέλειο Ιουνίου μπορεί να έχουμε μια λύση. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Πάντως, πολύ συχνές οι επαφές. Θέλουμε τους χάρτες σου τώρα, Μανώλη. Λοιπόν, πολύ μπέρδεμα στη Συρία, γι' αυτό και έχουμε και τους χάρτες. Χτες και με χρώματα για να τα ξεμπερδέψουμε. Λοιπόν, εδώ είναι οι Κούρδοι. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι Κούρδοι έχουν πάρει και τη Ράκα, την πρώην πρωτεύουσα του Ισλαμικού κράτους. Mm-hmm. Έτσι. Η έκταση τους έχει μεγαλώσει. Αυτό ενοχλεί το πάρα Ρος, πολύ. Λοιπόν, είναι το κουρδικό. Ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η εικόνα ότι η Τουρκία, διότι τους θεωρεί τρομοκράτες, τους θεωρεί παρακλάδι του ΠΚΚ. Όμως οι Αμερικανοί στηρίζουν Κούρδους και τους έχουν εξοπλίσει. Όλη αυτή η περιοχή που βλέπουμε είναι υπό τον έλεγχο του Άσαντ, παύλα Ρωσία. Συρία. Και εδώ είναι οι Ισλαμιστές τζιχαντιστές που στηρίζονται από την Τουρκία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση που πραγματοποιεί ο Ερντογάν, αν μπορεί να προχωρήσουμε στον επόμενο χάρτη, είναι εδώ στην περιοχή του Αφρίν. Βεβαίως, λέμε Αφρίν, όπου εδώ βλέπουμε την περιοχή που ελέγχουν οι Κούρδοι. Εδώ ο Ερντογάν απειλεί να εισβάλλει μετά το Αφρίν, όταν το πάρει, αν το πάρει, το λέμε και μάλιστα. Αυτό. Και βεβαίως, χτες είχαμε την εισβολή, σύμφωνα με πληροφορίες. Μπήκαν όντως. Έγινε η εισβολή. Γιατί οι Κούρδοι τη διαψεύδουν. Μπήκαν, ο Ερντογάν λέει ότι ρίξαμε βολές και απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Η πληροφορία μόνο και η εικόνα ότι παρουσίας πολιτοφυλάκων του Άσαντ δείχνει κάτι. Έτσι. Τι δείχνει, ότι μάλλον κάποιοι στέλνουν ένα μήνυμα στον Ερντογάν. Ότι είμαστε εδώ. Αν μπορούμε να προχωρήσουμε και τον επόμενο χάρτη να δείξουμε πού βρίσκεται η επιχείρηση του Αφρίν. 303η μέρα σήμερα. Μετά από 33 μέρες η Τουρκία εισέβαλε από εδώ και από τα βόρεια. Έχει πάρει περίπου 32 χωριά, όμως το Αφρίν είναι ακόμα μακριά, μια πόλη 500.000 κατοίκων και σήμερα εδώ υπάρχουν Κούρδοι με αμερικάνικα όπλα, ενδεχομένως άνθρωποι του Άσαντ, δηλαδή Ρωσία, Παύλα, και ο Ερντογάν ενδεχομένως να ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα. Θα το σκεφτεί πάρα πολύ να πάει μέχρι εκεί, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ίσως είναι και ένα μήνυμα του Πούτιν just in case για κάθε ενδεχόμενο μετά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει και αν θα κάνει πίσω και θα συμβιβαστεί. Εδώ είμαστε τα λεπτά. Πάντως, εάν η εικόνα του Ερντογάν εκεί είναι εικόνα ήττας ή υποχώρησης, δεν θα είναι καλό μήνυμα αυτό. Κοίταξε, γι' αυτό το λόγο θα δούμε γίνονται πολλά παζάρια. Ακριβώς. Δηλαδή, μίλησε με τον Πούτιν, ο Ερντογάν τηλεφωνικά, με τον Ροχανί, τον Ιρανό πρόεδρο που το Ιράν έχει πολύ σοβαρή παρουσία. Έχει μιλήσει με τον Τίλερσον πριν από λίγες μέρες. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά αλλάζουν.
Δεν είμαι απόλυτος πάντα τελείως ο Ερντογάν. Δηλαδή προφανώς, το πήρε η Ρωσία, ο Άσαντ. Βλέπουμε στη Συρία, αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν συνέχεια. Έτσι, έτσι. Πριν πάμε να βρούμε τον κύριο Καραϊωσιφίδη, τον αεροναυπηγό φυσικά, έχεις να μας πεις κάτι πολύ ενδιαφέρον για μια ημερίδα που έχει. Ναι, σήμερα συντονίζω αυτή την ημερίδα ο ρόλος των θρησκειών στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Στις 5 η ώρα. Στο αμφιθέατρο Γιάννης Κανιδιώτης, το Κέντρο Γεωπολιτικών Αναλύσεων του New York College, με την υποστήριξη του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών. Έχουμε πολλούς εκλεκτούς καθηγητές. Χαιρετισμούς. Για Λουρίδη βλέπω εκεί. Για Λουρίδη βλέπεις. Καραμπελιά. Έχουμε πολλούς εκλεκτούς καθηγητές. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δεν μην κουράζουμε τους τηλεθεατές. Όμως 5 ώρα, αμφιθέατρο Γιάννης Κανιδιώτης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Να σε καλά, Μανώλη. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει πριν έρθει, γιατί μου λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον με μεγάλη συμμετοχή. Όχι, δεν είναι θέμα κοστίδια. Λογικό είναι, γιατί είναι και το θέμα επίκαιρο. Είναι θέμα επίκαιρο και ο ρόλος των θρησκειών και η Ορθοδοξία παίζει σημαντικό ρόλο. Έλα να κάτσουμε. Για την ειρήνευση της περιοχής. Πάμε κάτω να τα πούμε τώρα με τον κύριο Καραϊσουφίδη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τώρα, τις τελευταίες ώρες είχαμε, τα λέγαμε και πριν στο ρεπορτάζ, κύριε Καραϊωσιφίδη, και αρωμαχίες, επικίνδυνες και σκληρές, είπαν κάποιοι, στο Αιγαίο μεταξύ Λίμνου και Λέσβου. Μετά τη θάλασσα, τώρα περνάμε και στον αέρα πια. Συνήθως τα λέμε εδώ πέρα για περιστατικά και ατυχήματα. Τώρα ήρθαμε άλλο καπέλο. Είχα τώρα ήρθαμε για τα εθνικά. Έτσι. Είχα την τύχη και την ατυχία ταυτόχρονα να ζήσω πολλές, από το 82-83, να ζήσω πολλές κρίσεις, και ο ειδικός τύπος βρίσκεται εκεί. Και μετά τα περιστατικά, δηλαδή δεν είναι μόνο η επικαιρότητα, είναι και το τι συμβαίνει μετά. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τι συμβαίνει ή τι δεν συμβαίνει. Η μία κρίση στο 2000, κρίση μέσα στη δεκαετία του 2010. Εδώ αντιμετωπίζουμε μια έξαρση μιας διαρκούς τουρκικής επιθετικότητας. Η τουρκική επιθετικότητα δεν σταματά. Και μάλιστα τώρα. Κλιμακώνεται όμως. Ναι. Κατά περιόδους μάλιστα. Έχει και άλλα αίτια. Σαφέστατα. Και τώρα έχουμε άπειρα. Δηλαδή, αυτό που είδαμε τώρα προηγουμένως στους χάρτες και το ρεπορτάζ προηγουμένως δείχνει πραγματικά το γιατί κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα. Και η οποία δυστυχώς τώρα στην υψηλή πύλη στην Άγκυρα βρίσκεται ένας νέος σουλτάνος. Και όταν είναι κανένας γενή σουλτάνος, είναι και πιο φανατικός. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πράγμα που εμείς εδώ πέρα εκλαμβάνουμε μόνο από τον Ερντογάν. Είναι αυτή η υπεροψία, την οποία τη ζούμε. Έτσι. Η υπεροψία του Οθωμανικού στοιχείου. Το όραμα του Νεοοθωμανικού. Αυτό που είπε ο σύμβουλός του προχθές περί μήγας Ελλάδας και περί θα σπάσουμε τα χέρια, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι ο τουρκικός εθνικισμός, αλλά κυρίως η Οθωμανική υπεροψία, την οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να κάνει. Κύριε Καραϊωσιφίδη, αυτό έχουμε απέναντί μας. Εμείς είμαστε προχρεωμένοι αυτούς τους εκλογήτωνες. Μακάρι να είμαστε στη Δανία, αλλά είμαστε, δεν είμαστε. Είμαστε βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε και στο ΝΑΤΟ, και αυτό είναι η ισχύς μας. Από εκεί πέρα, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η προκλητικότητα. Εδώ πέρα. Όλοι ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βέβαια επανέλαβε ουσιαστικά αυτό που είχε πει ο Ναύαρχος, ο Αποστολάκης, ο αρχηγός Γιαθά, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα ειρηνικά. Δηλαδή. Αυτό είναι και το δικό μου ερώτημα. Δηλαδή, τι. Διότι πολλοί ξεχνάνε κάτι από το παρελθόν, αυτό που κάποτε είχε αναδειχθεί σαν δόγμα του ισοδύναμου τετελεσμένου. Δηλαδή δεν πάμε σε καμιά περίπτωση για μια μαζική πολεμική επιχείρηση, διότι εκεί πέρα τα πράγματα είναι απρόβλεπτα, αλλά απαντούμε, ας το πούμε, οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμό αντί οφθαλμού. Το πρόβλημα είναι το ότι όταν αυτό υπόθηκε. Δηλαδή να εμβολήσουμε ένα σκάφος στο τουρκικό. Όχι. Το τι θα κάνουμε δεν μπορούμε να το υποδείξουμε. Τώρα θα το αποφασίσουν αυτοί που πρέπει. Υπάρχουν σχέδια. Μπορούμε να το πούμε εμείς αυτό. Υπάρχουν σχέδια. Όταν στέλνει η Ελλάδα ένα σκάφος στα Ίμια, το συγκεκριμένο. Ναι. Και γίνεται ο εμβολισμός, άρα υπάρχει το επόμενο σχέδιο. Όμως δεν υπήρξε, έφυγε το σκάφος. Όχι, σχέδιο υπήρξε. Πού το. Απόφαση δεν υπήρξε. Δεν το ξέρω. Εντάξει, σχέδιο υπάρχει. Δηλαδή το ίδιο πράγμα έγινε και στα Ίμια του 96, όταν πήγε η σημαία, μετά βγήκε ο στόλος. Και η επόμενη φάση υπήρχε, έπρεπε να πάρθει μια απόφαση. Δεν πάρθηκε. Άρα δεν υπήρχε σχέδιο για το επόμενο σχέδιο. Άρα χρειάζεται μια ψυχραιμία και να δούμε. Και δεν εφαρμόστηκε. Η απόφαση υπήρξε. Ολοφεύγει από τα Ελλάδα. Εντάξει, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Μισό λεπτό όμω. Όταν βγαίνει ο Έλληνα. Δεν λέω να μένει. Δεν μιλάω για πόλεμο, αλλά μιλάω για σχέδιο. Όταν βγαίνει όμω ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και λέει πω την επόμενη φορά, αν υπάρξει επόμενη φορά. Εσά να τρώσει ξύλο και μετά άμα ξανάρθει να ξανακατα. Ναι, αλλά τώρα εξετάζουμε το από εδώ και στο εξής, Μανώλη. Συγγνώμη, σαν να τρως ξύλο, να φέρει το σκάφος και να λες την επόμενη φορά που θα έρθει, θα σε δύρω. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Κοίταξε, να μην πάει το σκάφος, ή αν πάει το σκάφος να έχει πάει σχέδιο για την επόμενη φάση. Να σας πω ποιο είναι το πιο εφιαλτικό σενάριο στη συνέχεια αυτού εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή
έχουμε παγιδευτεί. Κακά τα ψέματα, έχουμε παγιδευτεί παρόλες τις δηλώσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν, οι οποίες έγιναν καθυστερημένα, οι οποίες μπορούμε να πούμε πολλά. Δηλαδή... Αλλά έχουμε παγιδευτεί στο εξής. Είναι αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, ή σηκώνεις τα χέρια και έχεις έτοιμες τις χρωθιές, ή βγάζεις το σκασμό. Στην επόμενη φορά, εάν βγάλουμε το σκασμό, έχει τελειώσει η ιστορία. Μετά, όλα τα πράγματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν κανένα νόημα. Ναι, οι Τούρκοι βήμα-βήμα, όπως βλέπετε, κερδίζουν έδαφος. Και στην Κύπρο το ίδιο. Πολιτικά εννοώ. Έτσι. Να πούμε λίγο για την Κύπρο. Είδατε τι έγινε με την άλλη Κύπρο. Να πούμε λίγο για την Κύπρο. Είναι μια τυπικά νίκη της Τουρκίας αυτό που γίνεται τώρα, ναι ή όχι. Ναι. Και το θέμα είναι να αποκτήσουμε την πρωτοβουλία. Να ρίξουμε μια ιδέα η οποία κυκλοφορεί πάρα πολύ. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή τους Ευρωπαίους να στείλουν φρεγάτες να υπερασπίσουν την Κυπριακή ΑΕΟΣ. Μήπως η Ελλάδα θα έπρεπε. Πέραν των τηλεφωνημάτων. Να έχει στείλει ήδη. Να είχε στείλει δύο πλοία. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Θα γίνει μια αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση είναι. Ναι, με αυτό βέβαια δεν είναι. Όχι. Σε τουρκική αντιπαράθεση. Στέλνει δύο φρεγάτα. Να πιέσει. Δηλαδή, να πιέσει. Αποκτάς την πρωτοβουλία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πρωτοβουλία. Να είσαι εκεί και εσύ. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Δεν πάει ο Ιταλός που κάνει την έρευνα να πάει η Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως έχει άμεσο συμφέρον διότι αύριο το πρωί. Σήμερα. Ανεβάσαμε στον ιστότοπο του Περιοδικού. Γιατί δεν πάει, προδότες είναι η σημερινή. Μια... Συγγνώμη, γιατί δεν πάει η Ελλάδα, γιατί δεν πάει, δεν στέλνει, γιατί δεν έστειλε. Ένα άρθρο στο εξής. Εάν θέλουμε φυσικό αέριο, πρέπει να έχουμε ισχυρό πολεμικό ναυτικό. Είναι σωστό. Πριν από 4-5 μήνες, η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε αγκυρώσει δύο κορβέτες πάνω από το Ισραηλινό οικόπεδο. Εμείς, αν βοηθήσουμε τους Κύπριους αυτή τη στιγμή απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, ουσιαστικά υπογράφουμε ένα συμβόλαιο για την επόμενη μέρα τη δικιά μας. Το φυσικό αέριο, αν υπάρχει όπου υπάρχει, το ελληνικό, θα μπλέξει και εκεί πέρα τα τουρκικά συμφέροντα. Κατά την άποψή σας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν το κάνουν αυτό σήμερα, κατά την άποψή σας? Είναι η τεράστια πρόκληση. Σηκώνεις το γάντι, αλλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να απαντήσεις στην πρόκληση. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα. Με καμιά αντιπολιτευτική διάθεση, γιατί δεν έχω τέτοια θέση. Θα πω το εξής. Η ιδιοληψία. Η οποία υπάρχει σε πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Να θυμίσουμε, εδώ στην εκπομπή σας νομίζω ήταν κάποιος σημαίνος στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος που είχε πει ότι θα κόψουμε τον αμυντικό προϋπολογισμό, θα το μηδενίσουμε και θα πάρουμε το ρίσκο με την Τουρκία. Ναι, παλιά. Πόσο παλιά όμως. Όταν λέγεται κάτι, ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Ή είναι αυτά τα περσινά ξινά στα φύλλα. Κοίταξε, δεν μπορούμε να πούμε ότι. Αυτό ήταν για την οικονομία. Δεν κάνει σωστά βήματα. Λειτουργεί προσεκτικά, λειτουργεί διπλωματικά. Και εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε θερμά επεισόδια και σε ιστορία. Δεν αντέχουμε. Εμάς η αντίληψή μας είναι η δημοκρατία και η ειρήνη. Και αυτό το πιστεύουμε όλοι οι Έλληνες. Και η κυβέρνηση και τα κόμματα. Είμαστε μια δημοκρατία, δεν είμαστε Τουρκία εμείς. Όχι, είμαστε κράτος δικαίου. Εφάπτεται με την δικτατορία. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Σαφέστατα, είμαστε κράτος δικαίου, αλλά από την άλλη μεριά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Κλείσουμε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δανειστώ μάλιστα μια έκφραση του καθηγητή του κυρίου Φίλη. Πρέπει κάποια στιγμή να πάψουμε να είμαστε χώρος όπου οι Τούρκοι ουσιαστικά επεκτείνονται και να γίνουμε χώρα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Κύριε Καραϊσκούφη, υπάρχουν εκλεγμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μανώλη, ευχαριστούμε και σένα. Και επειδή όλα τα ζητήματα συνδέονται...